Λοιπόν, καλώς ήρθαμε και σήμερα να δούμε τι έχουμε σήμερα και ο Τζον Τζίο θέλει να μου χαλάσει τώρα το κέφι. Τζον Τζίο Μαλινουά λέει περιμένουμε και Μπουλτεριέ, γιατί τα Ολλανδικά είναι ψιλοζουρίδες, δεν ξέρω τι σημαίνει ζουρίδες, και Μαλινουά μόνο, όλα τα άλλα απλά τετράποδα. Λοιπόν, θα σου πω καταρχήν ότι είναι δεδομένο με τον τρόπο που τοποθετείσαι ότι δεν ξέρεις πόσα πόδια έχει ο σκύλος, έτσι, δεν ξέρεις αν είναι τετράποδος, αν είναι τρίποδος ή αν είναι δίποδος. Λοιπόν, ξέρετε, αφού δεν θέλω τώρα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, καταρχήν ακούγομαι καλά Δημοσθένη, ακούγομαι καλά, είναι όλα οκ, okay. Ακούγομαι καλά. Καλησπέρα, βλέπω μόνο. Καλησπέρα από Καλαμάτα. Γεια σου, ρε Καλαμάτα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Αυτά θέλω να βλέπω. Καλησπέρα από διάφορα σημεία. Τώρα ήρθε τώρα ο Τζίο να μας χαλάσει το παιχνίδι. Κάτσε λοιπόν τώρα να δεις εγώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει δουλίτσα τώρα. Κάτσε να γίνει δουλίτσα. Πάμε να χτυπήσουμε ένα προσωρινό αποκλεισμό, έτσι για να το σκεφτεί το παλικάρι λίγο. Λοιπόν, ήχος, πώς είμαστε. Λίγο χαμηλά θα έλεγες, θα μιλάω λίγο πιο δυνατά εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, λίγο παραπάνω το μικρόφωνο στο κέντρο. Έχω βάλει ένα από τη μία και ένα από την άλλη. Μη μου αλλάζετε τα φώτα. Τώρα ακούγομαι λίγο καλύτερα, Δημοσθένη. Λίγο καλύτερα. Δεν βλέπω όμως, δεν βλέπω μίλβα εγώ τώρα και παθαίνω ένα λαλά. Δεν βλέπω μίλβα. Πού είναι η μίλβα? Λοιπόν, ακούγεσαι μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι σήμερα σπάω το φράγμα. Ο φωτισμός είναι όλα, ό,τι να είναι. Σήμερα βγήκα λίγο από τα μαθήματα, βγήκα κατευθείαν για να χτυπήσω live. Λοιπόν, σήμερα κλείνω μια τρομακτική επέτειο. Κλείνω την επέτειο του ενός χρόνου που έχω να οδηγήσω αυτοκίνητο. Ένα χρόνο έχω να οδηγήσω αυτοκίνητο, για να δείτε ότι ο COVID δεν κάνει μόνο κακά πράγματα, κάνει και καλά πράγματα. Έχω σωθεί, έχω να χαλάσω τόσο καιρό βενζίνη, δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι για τα Μαλινουά. Έτσι, όπως ξέρετε, όσοι ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε στο Facebook, όσοι με παρακολουθούν στο Facebook. Λοιπόν, μερικά μου φαίνονται αστεία και θα σας πω μετά γιατί. Λοιπόν, όσοι είσαστε φίλοι μου στο Facebook θα ξέρετε ότι έχω και εγώ ένα Μαλινουά Τιλέτη. Βέβαια, εγώ επειδή δεν ήθελα ποτέ Μαλινουά Τιλέτη την πήρα, επειδή μέσα σε 6 κουτάβια βγήκε ένα το οποίο ήταν καταρχήν ζαβό, γιατί εγώ σοβαρό σκύλο δεν έχω πάρει ποτέ μου. Και κατά δεύτερον, τα χρώματά της ήταν άλλα γυάλα μες στη γυάλα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ερωτευτήκαμε με τη Λέτη, την αγάπη μου. Θα σας πω όμως για τα Μαλινουά κάτι. Καταρχήν θα σας πω ότι υπάρχει θέμα για τους βέλγικους μενικούς. Υπάρχει βίντεο που το έχουμε κάνει ήδη. Μπορείτε να ανατρέξετε λοιπόν στο βίντεο για τους βέλγικους ποιμενικούς, άσχετα αν παρουσιάζετε τον Γκρένενταλ. Οκ. Okay. Τώρα πάμε στα Μαλινουά.
Έχετε πάθει παροξυσμό με τα μαλλινουά και θα σας πω γιατί έχετε πάθει. Γιατί μπαίνετε μέσα, λοιπόν, στο YouTube και βλέπετε αυτό το σκύλο που κάθεται και περπατάει και κοιτάει επάνω το αφεντικό του και ξαφνικά ακούγεται και μια φωνή πλάτς, ας πούμε, στα γερμανικά και πέφτει κάτω, λιποθυμάει ο σκύλος κατευθείαν το πιο γρήγορο κάτω που έχει υπάρξει ποτέ στον πλανήτη. Το έχει κάνει το μαλλινουά. Δεν έχει σκεφτεί όμως κανένα σας πως το μαλλινουά σηκώνει το κεφάλι πάνω, πως κάνει τόσο γρήγορο κάτω. Τα έχετε σκεφτεί? Ποια εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο? Εγώ δεν λέω για τους... Υπάρχουν άνθρωποι που αξιοπρεπώς κάνουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν θα τους μηδενίσω, έτσι, αξιοπρεπώς, και δεν χρησιμοποιούν και διάφορα. Αλλά αν κάποιος σας πει την αλήθεια για αυτούς τους σκύλους που βλέπετε να εμφανίζονται σε παγκόσμια ή μη παγκόσμια ή δεν ξέρω εγώ τι, και λέτε πω τι έκανε ο σκύλος ρε εσύ, έφυγε από τη μια πλευρά και πήγε στην άλλη, θα σας πω ότι πολλές φορές το καρφί στο λαιμό και το ηλεκτρικό κολάρο πάνε σύννεφο, εντάξει. Γι' αυτό ξεκολλάτε λίγο από τα μαλλινουά, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ το μαλλινουά έναν από τους πιο δυστυχισμένους σκύλους. Ξέρετε το ότι κουνάει την ουρά του νευρικά την ώρα που παρακολουθεί τον εν λόγω χειριστή. Δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένο αναγκαστικά. Μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, βαράτε συνέχεια και δεν προλαβαίνω να κάνω τέτοιο, γιατί σήμερα βγαίνουμε και από άλλη ιστορία. Λοιπόν, να σας πω επίσης κάτι άλλο τώρα. Λέει, μαλλινουά δεν έχει τρομακτική ενέργεια, δεν μπορεί να μείνει μέσα στο σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάντολες. Για να μην προσθέσω και το πρώτο προσθετικό. Μάντολες. Λοιπόν, εάν καταναλώνεις την ενέργεια του σκύλου σου στην εκπαίδευση, εάν τον μάθεις από την πρώτη στιγμή ότι μπορεί να είναι σε μια διαδικασία μέσα στο σπίτι, να ξέρει ότι πήγαινε στη θέση σου, ας πούμε, ηρέμησε αγόρι μου κτλ. Μια χαρά μπορείς να ζήσεις με ένα μαλλινουά. Φτάνει όμως να μην πας στο άλλο κομμάτι. Είναι φανταζή, προσέξτε, και εύκολα σε παίρνει μέσα. Με έχει πάρει και μένα μέσα κάποια στιγμή αυτό που λέμε αγώνες εργασίας. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν με τον πιο εύκολο τρόπο, θετικό τρόπο, αλλά εγώ έχω ακούσει και από φίλους μου που κάνουν, γιατί εγώ δεν κάνω εργασία, από φίλους μου μάλλον που αρνούνται να κάνουν εργασία, ότι μερικές φορές πηγαίνει το κολάρο σύννεφο. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι. Δεν έχεις ανάγκη να ακούσεις τη γνώμη μου για τα American Bulldog, θα την ακούσεις από τον εκτροφέα και θα τοποθετηθώ άλλη φορά εγώ. Θέλω να σας πω κάτι, όταν παρακολούθησα πρώτη φορά αγώνες εργασίας, αφού βγήκανε λοιπόν τα μαλλινουά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, εξαιρετικά σκυλιά, πάρα πολύ καλή υπακοή, ξαφνικά βγαίνει ένα τιγρέ, εγώ στην αρχή το περνάω για μαλλινουά, ήταν λίγο πιο κοντό και ήταν και λίγο πιο ντουκάτο, δηλαδή το μυϊκό του σύστημα φαινόταν πιο τσαμπουκέ. Και επειδή εγώ είμαι και λίγο του alternative, δηλαδή στο σχολείο ας πούμε δεν έμαθα κιθάρα, ζήτησα τον μπάσο ας πούμε, ήθελα πάντα να διαφέρω, λέω αυτός είναι ο σκύλος που θα ήθελα να έχω, αλλά κέρδισε τελικά η λατρεία μου με τα Grenadal, τα οποία είναι η ζωή μου ολόκληρη. Δυστυχώς ο Θεός μου πήρε ένα πολύ μεγάλο μέρος της
της ζωής μου, κάτσε να παίρνουμε και ένα τηλέφωνο σιγά σιγά. Μου πήρε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, τον καλύτερό μου φίλο. Και... εντάξει, ωραία. Μου πήρε τον καλύτερό μου φίλο και έτσι το ρίξα σε άλλες ράτσες, γιατί μου είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να έχω ένα γκρένενταλ μέσα στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι έχω ακόμα το γιο του. Και πάμε στον... Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστό, Θέμης είμαι. Παναγιωτόπουλος από Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε. Εγώ μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι. Ακούγομαι τώρα, παιδιά. Από πού έχει αρχίσει το «Δες ακούμε, Χρήστο», χαμός. Ακούγομαι. Ακούγομαι, για δώστε μου ένα vibe, αν ακούγομαι ή δεν ακούγομαι. Πιστεύω να κάνω εγώ κανένα λάθος. Όχι, μια χαρά είμαι. Ακούγομαι, εντάξει, τέλεια, ναι, εννοείται, Δημοσθένης, ναι, ωραία, εντάξει, sorry, παιδιά. Πήγα να κάνω το μάγκα πριν από λίγο και έκανα βλακεία. Λοιπόν, το ξεκινάω από την αρχή το έργο, γιατί δεν το ακούσατε προφανώς. Να σας συστήσω το Θέμη. Παρουσιάσου μάλλον, Θέμη, μόνος σου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Θέμης Παναγιωτόπουλος, εκτροφέας Ολλανδικού Πειμενικού από την Σαλαμίνα. Και μέρος αυτής της εξαιρετικής σχολής που έχετε φτιάξει εκεί πέρα, και θα βλέπουμε διάφορα πλάνα να παίζουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας. Που δείχνουν τι παπάδες έχετε κάνει εκεί πέρα. Κοίτα τώρα αυτό είναι υπτάμενο. Είναι υπτάμενο. Και μου βγαίνει ο άλλος και μου λέει, ας πούμε, τώρα για τα Ολλανδικά και τα Μαλινουά. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, να το πω στον αέρα, Θέμη. Ναι. Αν ήταν το πουλί βιολί, θα ήμασταν όλοι μουσικοί. Το λέγε ένας παλιός μου δάσκαλος αυτό. Λοιπόν, Ολλανδικός Πειμενικός. Πότε ξεκινάμε, πάμε, ιστορικά στοιχεία. Ιστορία. Η ιστορία του είναι πάρα πολύ παλιά. Κρατάει από το 1898 τα πρώτα σημάδια του Ολλανδικού Πειμενικού. Μία φυλή με ιδιαίτερα χαρίσματα. Μία φυλή η οποία ξεκίνησε σαν ποιμένας ζώο και καθοδηγητής
των κοπαδιών για την προστασία των καλλιέργειας των αγροτών. Έτσι, αργότερα χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα πράγματα. Έχω δει πολύ ρεσί, έχω μπει και έχω δει ας πούμε γερμανικούς ποιμενικούς με το στρατό κτλ. Αλλά σε μια αναζήτηση που έκανα με τον Ολλανδικό ποιμενικό, έπαθα πλάκα. Υπάρχει το, δηλαδή, ο χαμός του χαμού από φωτογραφίες με αστυνομία, με στρατό, με δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, το είχαν για περίστροφο αυτό. Ναι, είναι, έτσι είναι πραγματικά, όπως τα λες, Χριστό μου. Γιατί αν ψάξουμε λίγο την ιστορία του σκύλου, εκτός από τα πρώτα σημάδια που έδειξε αυτή η φυλή και ξεκίνησε σαν, από τα κοπάδια, για να μαζεύει τα κοπάδια, η μετέπειτα εξέλιξή του, γιατί ήταν πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα σκυλιά, χρησιμοποιήθηκε και σαν καθοδηγητής τυφλών ανθρώπων και για εχμηλασία και αργότερα, κατά τη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο πριν, μπήκε και στη διαδικασία της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί ήταν ένα σκυλί που είχε, πώς να σου το δώσω το καλά, είχε αυτοπεποίθηση, πάταγε σταθερά στα πόδια του. Και αυτό που του αναθέτανε σαν έργο, το εκτελούσε με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε παύση εδώ, να ρίξω σήμα αρχής, γιατί από τα νεύρα μου δεν έριξα. Εντάξει, να ρίξω σήμα αρχής και επιστρέφουμε. Ωραία. Να πάρεις πίσω τα χρήματά σου και γεια σου. Ναι, έχεις ένα σκύλο που ξέρει τη δύναμή του, ξέρει... Ο κυνηγός που δεν σέβεται το σκύλο του, δεν είναι κυνηγός, δεν... Δει κάποιος έξω το βράδυ και θα αυτό, εκεί εννοείται, αλλά... Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματική εκτροφή, αν με ρωτάς. Δεν είναι πελάτης όποιος παίρνει ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν από μένα. Σαν πρόσωπο και επιστρέφει σε εσένα. Σαν συνεργάτη. Σαν συνεργάτη. Τον έχουν μέσα το λύκο. Ολλανδικός ποιμενικός, λοιπόν, έτσι, είδαμε κάποια πλάνα, τα αφιερώνω σε αυτόν τον Κώστα, τον οποίο είπε ότι μόνο μαλλινουά, ζητώ τα μαλλινουά, ο Θεός, μια χαρά είναι τα μαλλινουά, μια χαρά είναι κυλέτη μου, αλλά όταν βλέπω άνθρωπο να απαξιώνει σκύλους, νομίζω ότι θέλω να τον δαγκώσω στην καροτίδα. Λοιπόν, με φόρτωσε τώρα, ξέρεις εσύ Θέμη, δεν είναι άμα σε πάει έτσι από την αρχή. Λοιπόν, πάμε στον Ολλανδικό. Χρησιμοποιήθηκε πολύ λοιπόν στο στρατό. Έτσι ακριβώς, ναι. Και θα πω και κάτι, θα μου πεις αν συμφωνείς, γιατί
ο Ολλανδικός Ποιμενικός, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από αυτή τη μορφή που θα μας την εξηγήσεις μετά στη μορφολογία, έχει και σκληρότριχη εκδοχή και μακρύ τριχή εκδοχή. Τρεις εκδοχές έχει. Ναι. Το Brindley, ο χρωματισμός αυτός, το μακρύ τριχό, το σκληρότριχο. Αυτές οι τρεις είναι οι εκδοχές των σκυλιών αυτών. Ωραία. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι Ολλανδία και Βέλγιο είναι δίπλα. Και επειδή μπορεί να βλέπουν πολλές ομοιότητες οι άνθρωποι, υπάρχει ακόμα και ένα χωριό το οποίο είναι στη μέση και το μισό είναι Ολλανδικό και το άλλο μισό Βέλγικο. Λοιπόν, είναι λογικό λοιπόν αυτοί οι σκύλοι να είχαν μια κεντρική ας πούμε ανάπτυξη, την οποία οι Ολλανδοί την πήγαν αλλού και οι Βέλγοι την πήγαν αλλού. Εδώ έχουμε ένα πιο μασίφ σκύλο, έχω την αίσθηση. Αλλά θα μας πεις εσύ. Είναι πιο μασίφ σκύλος. Τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές από τους συγγενείς, θεωρητικά Βέλγους και Γερμανικούς, οι διαφορές είναι ότι στη μορφολογία τους τα αυτιά είναι πιο κοντά και πιο στενά στο κεφάλι. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ακόμα τα ξεχωρίζει περισσότερα από τις άλλες φυλές είναι ο χρωματισμός που ποικίλει από ασημί μέχρι κοκκινοπό. Απορριπταίως αυτή τη φυλή είναι πάντα το μαύρο και το άσπρο. Μάλιστα. Επειδή δεν ξέρω αν το είπες, γιατί κοίταγα τώρα δίπλα λίγο τις ερωτήσεις, είναι πιο κοντό από το Μαλινουά, έτσι. Είναι νομίζω 5 πόντους από το FCI, νομίζω γύρω στους 5 πόντους πιο τέτοιο, δεν θυμάμαι αν κάνω λάθος, πιο χαμηλό. Εκεί είναι, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός, έτσι, και βάζω και την ερώτηση του φίλου μου του Δημοσθένη, ότι κάποια στιγμή αυτός ο σκύλος πήγε να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είχε επιπτώσει και στους ανθρώπους, δυστυχώς, στη συγκεκριμένη φυλή, λόγω έλλειψης τροφής, πολλά σκυλιά πεθάνανε. Όσα επιβιώσανε, τα πήρανε τότε οι Γερμανοί. Σταμάτησε η αναπαραγωγή τους τελείως, έτσι, είχε σταματήσει μέχρι το 1959, ξαναξεκίνησε πάλι από την αρχή, άρα μιλάμε για μια πολύ πρόσφατη φυλή και λογικό είναι στην εποχή που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή να είναι πάρα πολύ λίγα σκυλιά εγγεγραμμένα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή περίπου για τι αριθμό μιλάμε παγκοσμίως ας πούμε? 1600, πάμε κάτι σκυλιά, 1670, 80, κάπου εκεί. Είναι τρελό, έτσι. Είναι απίστευτο. Για ένα σκυλί το οποίο έχει απίστευτες δυνατότητες. Επίσης, από ό,τι ξέρω, κάποιον από τους σκύλους σου τον έχεις δώσει σε μια ιδιαίτερη υπηρεσία. Ναι, ακριβώς. Έχουμε δώσει ένα σκυλί στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Είναι μια νεοσύνταστη ομάδα, η οποία συνεργάζεται με την ΕΜΑΚ και παράλληλα και με την αστυνομία. Είναι εθελοντική αυτή η ομάδα και έχει να κάνει καθαρά με ανθρώπους που έχουν αγρόμους, έτσι. Τις χρησιμοποιούν, έχουν καλέσει πάρα πολλά περιστατικά, τους φωνάζουν και να βρίσκουν αγρόμους ανθρώπους. Ωραία. Έχεις μια πύρα αρκετά μεγάλη για να μπορώ να σου κάνω ευθέως το ερώτημα. Ποια πιστεύεις στο σύνολο ότι είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός Μαλινουά από έναν Ολλανδό? Και βάζω μέσα τα πάντα. Βάζω ενέργεια, δυναμικότητα, σπίτι, παιδιά, οικογένεια δηλαδή, δέσιμο με τον κηδεμόνα του, ανθρωποκεντρισμός δηλαδή. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είναι μικρός ο αριθμός, πόσο κοντά είναι στον πρόγονό του? Γιατί το Μαλινουά έχει απομακρυνθεί πια
αρκετά, έτσι, ως ένας εμπορικός σκύλος. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που ανέφερες και μετά θα γυρίσω στα υπόλοιπα. Το καλό των συγκεκριμένων σκυλιών, των αλλαντικών πυμερικών, είναι ότι από τότε που, από το πρώτο πρότυπο φυλής που ξεκίνησαν τα σκυλιά μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Έχει παραμείνει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Και συμπεριφορικά και ως εικόνα. Ως εικόνα και σε συμπεριφορά και είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τη χρήση που έκανε, τη χρήση που κάνανε τότε με αυτά τα σκυλιά, εξακολουθεί και τώρα να κάνει τα ίδια πράγματα. Έχει εξελιχθεί σε κάποιες χώρες, όπως στην Αμερική που, και στην Ολλανδία, που έχουν φτιάξει κάποια κλαμπ τα αντίστοιχα, και τα σκυλιά έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τα έχουμε δηλαδή στην Αμερική να τα χρησιμοποιούν από άλματα σε πισίνα, από να ανεβαίνουν επιτόπια άλματα σε τείχους, σε έλξεις. Το έχουν πάει σε άλλο κομμάτι. Αντίστοιχα στην Ολλανδία, στο KNPV που λέμε, εκεί ασχολούνται καθαρά με την αναπαραγωγή σκυλών που θα εισέλθουν στην αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας. Μάλιστα, έχουν περάσει το επαγγελματικό κομμάτι εκεί οι σκύλοι δηλαδή. Η Αμερική έχει πάει στο extreme που λέμε, οι Ολλανδοί το έχουν πάει τελείως καθαρά στο επαγγελματικό. Στην Ελλάδα που θα μας το πας εσύ, Θέμη? Και στα δύο. Και στα δύο. Ωραία. Ωραία. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να κρατήσεις τα αρχικά κομμάτια αυτού του σκύλου? Βασική αρχή είναι μόνο αυτό. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι, να το βελτιώσω, ναι. Θα παραμείνω στα πρότυπα της φυλής, αυστηρός. Θα βελτιώσω κάποια πράγματα. Πήρες μέρος και σε έκθεση και πήρες και καλές διακρίσεις, έτσι? Είχαμε πάει στην έκθεση πέρυσι στην Καλαμάτα, τελευταία που έγινε, και η σκύλα πήγε εξαιρετικά. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και για τη σκύλα και η παρουσία μας εκεί ήταν εξαιρετική. Εντάξει, ήταν κάτι πρωτότυπο για μας. Ωραία, επειδή ρωτάνε οι άνθρωποι πώς η άσκηση χρειάζεται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όπως σε όλα τα χρειάζεται πολύ άσκηση, αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και χαρακτήρες. Λοιπόν, μέσα, ακόμα και σε μια φυλή, υπάρχουν χαρακτήρες που μπορεί με μισή ώρα να είναι ok. Άλλοι χαρακτήρες που πρέπει να τους τρέχεις 2 ώρες, ας πούμε, για να ηρεμήσουν. Και η λέτη που έχω μέσα, η οποία για να ηρεμήσει πρέπει να την ανεβάσω πάνω στο διάδρομο κανά 3 ώρο. Και μετά να την πάω βόλτα. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Πες μου λίγο για τα προβλήματα υγείας. Κοίτα, προς το παρόν, η διαφορά με τις άλλες φυλές, θα σου πω, για να καταλήξω στα θέματα υγείας. Επειδή είναι μια φυλή η οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένη, κρατάει τον μικρό αριθμό σκυλιών, αυτό έχει λιγοστέψει, θα πω, μηδενίσει τα προβλήματα υγείας. Δεν έχουν εμφανίσει κάποια σημάδια προς το παρόν. Μάλιστα. Δεν είναι ένα σκύλος δηλαδή που φοβόμαστε τη δυσπλασία των ισχύων όπως με το γερμανικό πυμενικό? Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Θέμη, πώς μπήκες εσύ, πώς την έφαγες την κατραπακιά μετά? Ήσουν σαν και εμένα που διάλεξα τον μπάσο αντί για την κιθάρα? Έφτιαχνα σκυλιά στο διαδίκτυο και μου κίνησε την περιέργεια μία φωτογραφία που είδα ενός Ολλανδικού πυμενικού. Από εκεί ξεκίνησα και ψάχνα να βρω τι σκυλί είναι αυτό, που κρατάει σκούφια του που λέμε, να ψάξω λίγο και να βρω την ιστορία του. Αυτό που με τράβηξε περισσότερο ήταν ότι ενώ είναι ένα ιστορικό σκυλί, εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου και εμφανίστηκε πάλι το 1959, όπως προανέφερα. Με οδήγησε να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα σκυλί το οποίο θεωρητικά είναι υπό εξαφάνιση.
όταν λέμε ότι είναι τόσο λίγο ο αριθμός των σκυλιών, ένα ακόμα λόγος που να με τραβήξει περισσότερο. Μάλιστα. Ρωτάει εδώ πέρα τώρα ένας φίλος, ο Βαγγέλης ο Κολυνιάτης. Ο Βαγγέλης ρώτησε για το πόση ώρα θέλει εξάσκηση. Και ο Παναγιώτης ο Τσακανίκας ρωτάει πόση εξάσκηση χρειάζεται το μυαλό του, αν είναι ένα σκύλος που πρέπει να του μαθαίνεις πράγματα συνέχεια για να δουλεύει το μυαλό του. Λοιπόν, σαν σκυλιά είναι ανθρωποκεντρικά. Τους αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζονται με τον ιδιοκτήτη τους. Τους αρέσει να ακούνε εντολές, να παίζουν. Η εκτόνωση των σκυλιών δεν μπορεί να πάει σε έναν άνθρωπο που είναι του καναπέ. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλει έναν άνθρωπο που να είναι δραστήριος, να του αρέσει να ασχολείται μαζί του. Όλο το ενδιαφέρον του είναι να παίξει, να τρέξει, να πάει. Θα σου κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να του δώσεις τα εφόδια για να το κάνει. Ωραία. Δεν... Παράλληλα όμως είναι ένα σκύλος που μπορεί να ζήσει και μες στο σπίτι. Δηλαδή, δεν έχεις δώσει ηρεμιστικά στο σκύλο σου τώρα, υποθέτω. Τώρα είναι χαλαρή. Είναι χαλαρή. Πάμε το νοσί μας κάθε μέρα, παίζουμε, τρέχουμε. Το βράδυ είμαστε χαλαροί. Μυρωδιά από πλάνα πάλι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι τώρα. Καταρχήν, δεν είπες, γιατί ένας φίλος εδώ πέρα πετάχτηκε. Λοιπόν, δεν είπες ότι δεν έχει προβλήματα υγείας, είπες ότι δεν έχουν παρουσιαστεί, δεν έχεις δει εσύ προβλήματα υγείας και ότι ο πληθυσμός είναι μικρός, άρα θα έβγαινε μπροστά και κάποιο πρόβλημα υγείας, αν υπήρχε που τα ταλαιπωρούσε πολύ. Θα με αφορμή όμως εδώ πέρα το λέει, γιατί λέει ο φίλος όλα καλά και ωραία τα παρουσιάζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, άσε μας ρε φίλε. Θα πω ότι η ευγένεια είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν λείπει από το διαδίκτυο, αλλά εδώ πέρα δεν είναι η τραπ σκηνή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ο Light με τον, πώς τον λένε, με τον Sinboy, που ανταλλάσσουν πινελίκια ή λένε κάνε μας τη χάρη ή δεν ξέρω εγώ τι. Θα παρακαλέσω λοιπόν, αν θέλετε να πείτε μια άποψη, θεωρητικά αυτό που θέλεις να πεις είναι ότι τα παρουσιάζει πολύ ως εκτροφέας, τα παρουσιάζει όλα ρόδινα. Φτάνει να πεις αυτό. Τώρα το άσε μας ρε φίλε, ούτε φίλος σου είναι, εντάξει. Και ούτε ξέρουμε αν θέλει να γίνει. Λοιπόν, ψάξτο. Αν θέλεις να πεις κάτι παραπάνω, ψάξτο και γράψτο στα σχόλια ότι εγώ βρήκα ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο είναι, μας το έκρυψε ο εκτροφέας. Να προσθέσω εγώ βέβαια ότι η δυσπλασία ισχύων είναι ένα πολυπαραγοντικό πράγμα. Ακόμα και ελεύθερος δυσπλασίας να έχεις από παππού προς παππού και τα λοιπά, μπορεί να σου βγει ένα σκυλί πραγματικά με δυσπλασία. Θέλω να μου πεις μια ιστορία που σε έχει σημαδέψει με τους, με τους Ολλανδικούς ποιμενικούς. Θα σου πω με τον αρσενικό που έχω βιώσει έτσι μια και με έχει... Έχει κολλήσει δηλαδή με αυτά τα σκυλιά, η αγάπη μου που έχω δώσει για αυτά τα σκυλιά. Καλοκαίρι, στη θάλασσα, έχουμε πάει για μπάνιο.
ήταν 7 μηνών ο σκύλος. Παίζαμε κανονικά, καθόμασταν και ξαφνικά, όπως είμαι στη θάλασσα, για να δω τις αντιδράσεις του, πόσο το δέσιμο αυτό που λέμε που είχα φτιάξει με το σκύλο. Κάνω ότι πνίγομαι. Και ο σκύλος αυτόματα αντέδρασε, έφυγε, ενώ κολύμπαγε το σκύλο. Σέτρωγε τώρα, έτσι. Σέτρωγε να δεις τι θα γίνει, ναι. Να, ναι, μέτρωγε να δω τι θα κάνει, πώς την αντίδρασή του. Βλέπει τον άνθρωπο του εκεί που παίζαμε ξαφνικά, δεν του είχα πετάξει ένα μπαλάκι μες στη θάλασσα, να χάνω τον κόσμο. Ναι. Και γύρισε ο σκύλος μπροστά στη μουσούδα μου, ενώ από έκανα κινήσεις εγώ σπασμωδικές, μου ρίξε ένα γλύψιμο στο πρόσωπο και γύρισε σαν να μου λέει πιάσε από την ώρα. Εγώ τον ακούμπησα, έκανα τις κινήσεις μου, αλλά η θέλησή του για να με προστατεύσει και ότι εδώ είμαι και εγώ για σένα, ήταν το κάτι άλλο. Ευχαριστήρισε. Λοιπόν, εδώ θα πω εγώ κάτι το οποίο είναι αστείο όμως. Καταρχήν δεν ξέρω αν η Κλέρη η φίλη μου με βλέπει, με το εξαιρετικό της Μαλινουά, τη Σόνια. Η Σόνια, λοιπόν, είναι ένα σκυλί το οποίο ανακάλυψε το θαλάσσιο agility, πραγματικά. Δηλαδή, ο σκύλος πρέπει να έχει γεννηθεί στη θάλασσα. Έκανε, λοιπόν, το εξής. Κάποια στιγμή πήδηξε μια γυναίκα μέσα στη θάλασσα και φορούσε βατραχοπέδιλα. Τώρα, ο σκύλος, από μακριά που έβλεπε, ας πούμε, τον μπλε να βγαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είχε πάρει γραμμή τι είναι και νόμιζε ότι είναι μπάλα. Και φεύγει το Μαλινουά σούμπιτο μέσα και πιάνει το βατραχοπέδιλο και τη βγάζει μαζί με τα βατραχοπέδιλα έξω την άλλη, λοιπόν. Κλέρι, μη με μαλώσεις που το είπα στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, λίγη μουσικούλα ακόμα. Λίγη μουσικούλα, λίγη. Ολλανδικός ποιμενικός, λοιπόν, είμαστε εδώ με το θέμα μας και να ρίξω πάλι πλανάκια να παίζουν από διάφορα πράγματα που κάνετε και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το τζαμπουκά τους, ότι είναι αποτελεσματικό σε διαφύλαξη. Και αν αυτό οφείλεται στο πνεύμα, στο τζαμπουκά ή στην ευφυΐα ή σε όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, και με αφορμή ότι τώρα έχει γίνει και της μοδός πια όλη αυτή η μαστιφοειδή σκύλη, θέλω να πω το εξής. Δεν θα πω όνομα, ας πούμε θα πω ένα πολύ βαρύ σκυλί από αυτά που έχουμε συνηθίσει να γαυγίζουν στα κάγκελα και εμείς να τα κάνουμε πάνω μας. Είναι ένα σκύλος πάρα πολύ εύκολος σαν στόχος για να μπει στο σπίτι. Ένα Μαλινουά, ένα Γκρένενταλ, ένας Ολλανδικός ποιμενικός με την ευφυΐα που έχουν μπορούν να φτάσουν τόσο ψηλά τον πύχη, ώστε να μπορούν να αποφύγουν οποιοδήποτε σκεπτικό μπορεί να έχει ένας διαρρήκτης. Θα πω εγώ ένα περιστατικό με τη σκύλα μου. Είναι παντελώς πραγματικό και δυστυχώς δεν το είδα, αλλά κατάλαβα τι έγινε. Η σκύλα μου, λοιπόν, είχε
σκύλα μου τώρα πάμε μια δεκαετία, είχε το εξής θέμα. Όταν κάποιος ακουγόταν στο σπίτι, έβγαζε το κεφάλι από την πόρτα. Δεν έβγαινε έξω, δεν γάβγιζε, έβγαζε το κεφάλι από την πόρτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας μου είχε ξεχάσει μια ξύλινη σκάλα. Είχε ξεχάσει μια ξύλινη σκάλα στον τοίχο στην αυλή και κάποιος φαίνεται την πήρε μάτια από την πολυκατοικία και λέει δεν μπαίνουμε από τη σκάλα. Μπαίνει λοιπόν από τη σκάλα και προφανώς η σκύλα βγαίνει και πώς το ανακάλυψα εγώ, βρήκα όλα τα σκαλιά σπασμένα. Έτσι λοιπόν για μένα και θα μου πεις και εσύ την άποψή σου, το πρώτο είναι ευφυΐα, ψυχή, έτσι. Και θα πω ότι εδώ τα Μαλινουά τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και βγάζουν φοβίες. Αρχίζουν γένες με πολλά Μαλινουά που έχουν φοβίες, που βγαίνουν έξω και βλέπουν αυτοκίνητο και τρελαίνονται. Που ακούνε σκουπιδοντενεκέ και φεύγουν με τετακέ. Δεν ξέρω, ισχύει κάτι τέτοιο και στους Ολλανδούς, δηλαδή εσύ τώρα οι γένες που έχεις κάνει και είσαι, τα λόγια σου θα κριθούν από αυτούς που θα επικοινωνήσουν μαζί σου, έτσι. Έχεις δει φοβίες σε κάποια από τα κουτάβια σου? Κοιτάξεις, δεν έχω δει φοβίες και για ποιο λόγο δεν έχω δει? Γιατί τα σκυλιά από την ημέρα που θα γεννηθούν ή κατά τη διάρκεια του τοκετού ακόμα, γιατί τα σκυλιά γεννούνται μέσω σπίτι, αυτοί εδώ που μιλάνε, τα φέρνω στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή τι λένε, ό,τι έκανα πριν γεννηθούν τα κουτάβια θα κάνω και όταν είναι τα μωρά εδώ. Δεν θα αλλάξω κάτι στην καθημερινότητά μου. Αυτό που έκανα πάντα θα το κάνω, τη μουσική μου θα τη βάλω, τη σκούπα μου θα τη βάλω, το παιδί θα φωνάζει, γενικότερα θα δημιουργείται μια φασαρία, χωρίς φυσικά να είναι κάτι το οποίο θα γίνεται πάνω από το κεφάλι τους μονίμως, έτσι. Φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Οπότε όταν τα σκυλιά έχουν συνηθίσει στους ήχους και βγαίνω έξω στην κοινωνία, βγαίνουν και βλέπουν κάτι διαφορετικό, τους είναι τελείως αδιάφορο. Το αυτοκίνητο θα τα ακούσουν έξω από το σπίτι, την κόρνα του γείτονα θα την ακούσουν έξω από το σπίτι, τη βροντί θα την ακούσουν, πάντα είμαι από πάνω για να διορθώσω κάποιο σημάδι που μπορεί πιθανόν να πάρει σαν λάθος. Οπότε δεν έχουν δείξει όσα σκυλιά έχω δώσει να έχουν φοβίες. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις, εκτός από τους χρωματισμούς και από αυτά, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξέρει ότι απέναντί του έχει ένα Ολλανδικό ποιμενικό και όχι έναν άλλο σκύλο που απλά είναι ένα λυκό σκύλο ραβδωτό, ας πούμε. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να έχει πεντιγκρί, αλλά ας πούμε όμως ότι το βλέπει. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κοιτάξει και είναι εντελώς χαρακτηριστικό, δεν αλλάζει με τίποτα δηλαδή? Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν πάρα πολύ, σε σύγκριση με τα Μαλινουά, τα Βέλγια και τα Γερμανικά, έτσι, ότι έχουν κοντό αυτοί, κοντά, είναι κοντά στο κεφάλι και κοντά μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν έχουν μεγάλο μήκος αυτιών. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ο χρωματισμός. Απορριπταίο το πολύ μαύρο. Ναι. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν μεγάλη γλώσσα σε σημείο που θες να την πιάνε την τραβήξεις. Mm-hmm. Και... Έχεις τέτοιες τάσεις να την πιάσεις να την τραβήξεις? Σκαϊδεύω τις γλώσσες όλες εδώ πέρα στα παιδιά. Αφού σε ξέρω όλη μέρα φιλιέσαι, να πούμε. Λοιπόν, έλα θα σου βάλω καλή μουσικούλα τώρα. Thank you.
Λοιπόν, τι σας έχω εγώ. Τι σας έχω εγώ, αν μ' ακούτε. Σας είπα για το διαγωνισμό την προηγούμενη φορά. Έχουμε διαγωνισμό και να το μπουφανάκι. Να το μπουφανάκι. Λοιπόν, στο Facebook έχουμε και λέμε hashtag inside the dog's mind, hashtag Belcanto και μια φωτογραφία του σκύλου σας και αυτό το μπουφανάκι στο extra large θα γίνει σε κάποιον, θα το φορέσει κάποιος και θα αισθανθεί πώς αισθανόμαστε εμείς μάγκες λίγο οι εκπαιδευτές όταν φοράμε τέτοιου είδους ρούχα. Κόβουν και κιλά, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, επίσης και μαζί μία τροφή grain free, δύο λοιπόν δώρα, στον έναν όμως που θα κερδίσει και το διαγωνισμό για το ποια είναι η καλύτερη φωτογραφία, θα τις μαζέψουμε όλες μαζί και θα τις δούμε και θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, αφήνω λοιπόν το διαγωνισμό. Εσύ θα βάλεις hashtag, θα βάλεις φωτογραφία. Έχεις τη φωτογραφία εδώ που είναι υπτάμενος ο σκύλος, άντε να την περάσει άλλος. Είπα hashtag inside the dog's mind, hashtag Belcanto και μια φωτογραφία για να κερδίσει κάποιος ένα επαγγελματικό μπουφάν εκπαιδευτή. Έντεσε μου που επιτρέπεις. Πες μου. Για να απαντήσουμε και σε μερικά ερωτήματα φίλων που δεν καταφέραμε να απαντήσουμε πριν. Σε θέματα εκπαίδευσης που ρωτήσανε γι' αυτά, έτσι, εννοείται ότι είναι ένας σκύλος πολύ εκπαιδεύσιμος. Η σωστή εκπαίδευση, αυτό δεν έχει κάνει μόνο με τα ολλανδικά πιμενικά, έχει να κάνει με όλα τα σκυλιά. Έτσι. Όταν θέλουμε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα με το σκύλο που έχουμε επιλέξει να αποκτήσουμε, πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε. Να είναι κοινωνικοποιημένο σωστά, από μικρό και πειθαρχία και όρια. Θα να προσθέσω κάτι. Yeah. Ωραία. Έτσι, να λέω και εγώ την εκπαιδευτική μου παπάντζα. Λοιπόν, μεγαλύτερο μέρος των Μαλινουά, ας πούμε, δεν θα μιλήσω εγώ για τους Ολλανδικούς, το αφήνω πάνω σου. Εκπαιδεύονται με μπαλάκια, παιχνίδια, αυτό που λέμε drive, ας πούμε, αυτό που προκαλεί το σκύλο να κάνει κάτι. Αυτό που καταλήγει πολλές φορές ο σκύλος, όταν αυτό το χρησιμοποιείς πάρα πολύ, είναι να γίνει νευρωτικός. Δηλαδή, να βλέπει ένα μπαλάκι και να χάνει την μπάλα που λέμε. Έτσι. Να είναι δίπλα σου μια χαρά και να πετάει κάποιος ένα μπαλάκι, ένα παιδάκι και να φεύγει με τετακέ ο σκύλος. Οπότε βάζω εγώ τώρα και για αυτούς που ίσως είναι λίγο πιο μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης ότι παιδιά με μέτρο το τι χρησιμοποιείτε και όσο περισσότερες μεθόδους χρησιμοποιείτε τόσο καλύτερα είναι για τον σκύλο για να ανοίξει και το μυαλό του περισσότερο. Όπως το είπες, δεν χρησιμοποιούμε μία μέθοδο. Πρέπει να βάλουμε τον σκύλο σε μία διαδικασία παιχνιδιού με πολλά πράγματα διαφορετικά. Γιατί αν τον κολλήσουμε με ένα πράγμα συγκεκριμένο, μεγαλώνοντας ο σκύλος, θα αποκτήσει πολύ τεχνικότητα με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οπότε θα είναι και δύσκολο μετά να τον ελέγξουμε όταν θα βγάζει τόσο πολύ ένταση. Θα πω και κάτι ακόμα που το έχω κάνει εγώ προσωπικά λάθος με σκύλο μου, ότι και τα σκυλιά έχουν database και αν το παρακάνεις μπορεί να το κάψεις. Δηλαδή εμένα με είχε πιάσει κάποια εποχή έτσι πάνω στα εκπαιδευτικά μου ντουζένια που λένε να τον μάθω και αυτό το σκύλο μου και το άλλο και να ανεβαίνει σε σκάλες και να κάνει αυτό και να κάνει εκείνο και να κάνει το άλλο και ξαφνικά εκεί στους 11-12 μήνες, του λέγα κάτσε και έκανε μια στροφή, του λέγα κάτω ανέβαινε τη σκάλα, του λέγα το είχε κάψει. Εντάξει, δηλαδή υπερφορτώθηκε, γι' αυτό μην βιάζεστε οι άνθρωποι που παίρνετε τέτοιου είδους ράτσες, ευφυείς ράτσες, γιατί υπάρχει πάντα και ένα συγκεκριμένο database και δεν είναι καλό να το ξεπερνάμε.
Πες μου, είμαι κρεμιέμαι από τα χείλια σου. Το καλό είναι να μην ο κόσμος παρασύρεται πάρα πολύ από τα βίντεο που βλέπει στο διαδίκτυο. Κακά τα ψέματα. Και νομίζει ότι θα πάρει ένα σκύλο και θα τον κάνει υπερόπλο, αεροπλάνο. Ρε Θέμη, μια που το λέμε τώρα. Βλέπει ένα σκύλο ο οποίος κάνει παπάδες. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρει και πώς τους κάνει. Δηλαδή, για κάτσε. Γιατί εγώ ξέρω σχολές οι οποίες έχουν ανεβάσει 2,5 μέτρα, ας πούμε, τη μάντρα για να μην φαίνεται την εμέσα, έτσι και τι γίνεται. Δεν πρέπει ο αυτοσκοπός να πω πω τι έκανε ο σκύλος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητάμε και πώς το έκανε ο σκύλος. Ακριβώς. Του βάλες καρφιά, του βάλες ηλεκτρικό κολάρο για να κάνει ένα τόσο γρήγορο κάτω. Τι έκανες με αυτό το σκύλο. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά μια διόρθωση συμπεριφοράς, να χρησιμοποιήσεις και το τράβηγμα και το γκάζι και όλα ότι υπάρχει, εκτός από το ηλεκτρικό κολάρο γιατί βγάζω σπηριά και μόνο που το σκέφτομαι, αλλά εκεί μιλάς για διόρθωση συμπεριφοράς, δεν μιλάς για πρωτάθλημα, δεν μιλάς για ένα άθλημα. Και το να πιέζεις ένα σκύλο για ένα άθλημα, συγγνώμη, αλλά είναι άθλιο για να κρατήσεις ένα κύπελο. Προσωπική μου άποψη, ας φάω σαν πινελίκια θέλω αύριο. Θέλω αύριο. Έχω καταφέρει με τα συγκεκριμένα σκυλιά και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που ασχολούνται με τα σκυλιά τα δικά μου συγκεκριμένα. Να πούμε και τα ονόματά τους. Ο Λευτέρη, τον Μακρύ και τον Μανώλη τον Παναγιωτοπλό, ο οποίος είναι και αδερφός μου. Και τον Κώστα τον Πασά. Είναι 30 που δουλεύουν στα σκυλιά μου. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι οτιδήποτε κάνουμε στα σκυλιά να μην χρησιμοποιούμε τίποτα τα οποία δεν θα ασκήσει βία στο σκύλο. Τον αφήνουμε να μας δείξει τις τάσεις του από μόνος του και αυτό που θα μας δείξει θα το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον και θα το βελτιώσουμε να πάει στο 100 ή στο 200% άγμα. Επειδή ρωτάνε αρκετοί τώρα για το κομμάτι της εκπαίδευσης, θέλω να πω και εγώ από τη δική μου την πλευρά. Ρωτάει, ας πούμε, ένας φίλος, τι όνομα είναι αυτό που έχεις βρει, ρε φίλε, ποτά το 06. Μα ποτά το 06. Λοιπόν, ο ποτά το 06 λέει αν κάνει να χρησιμοποιούμε λιχουδιές. Κάνει να χρησιμοποιούμε τα πάντα, μπαλάκια, λιχουδιές, παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς. Το θέμα είναι αν εξαντλούμε όλη την ιστορία στη λιχουδιά, που σημαίνει ότι θα έχω ένα σκύλο που θα χρειάζεται μια μπριζόλα να έχω πάντα μαζί μου για να κάνει κάτι, ή εάν αυτό το πράγμα το κάνουμε σαν πέρασμα, ώστε να πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ αυτό που λέω στους πελάτες μου, και το λέω εφθαρσός και τώρα, είναι το εξής. Η τροφή είναι εξαιρετική για να μάθεις ένα σκύλο μια έννοια. Μια έννοια. Δεν είναι εξαιρετική όμως στο να κρατήσει το κάτσε, ας πούμε, που θα του μάθεις. Θα του το μάθεις το κάτσε, εύκολα κιόλας, με την τροφή. Αλλά δεν θα το κρατήσει. Είναι άλλο λοιπόν αυτό το κομμάτι και άλλο το κομμάτι της υπακοής, που περνάει από άλλη διαδικασία, με επανάληψη να δείξεις το σκύλο, με παιχνίδι, με το να πηγαίνεις ακόμα και με τροφή, να τον κρατάς στο ίδιο σημείο μεγαλώνοντας τις χρονικές διάρκειες. Αυτό όμως, για να τελειώνουμε πια, αφορά τον κάθε σκύλο ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είναι ότι τα μαλινουά όλα εκπαιδεύονται έτσι, οι Ολλανδοί όλοι έτσι. Ο κάθε σκύλος έχει προσωπικότητα. Όχι, εκεί θα καταλήξω ότι ο κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Όπως δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι το ίδιο, έχουμε διαφορετικά δάχτυλα, δεν είναι όλα ίδια, έτσι είναι και τα σκυλιά. Καταρχήν πρέπει να διαβάζεις το σκύλο. Να δεις τι θέλει να σου πει, τι θα σου δείξει. Από εκεί και πέρα η εκπαίδευση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Θα χρησιμοποιήσουμε και τις λιχουδιές. Σε ένα σκυλί μπορεί να μην πιάσει το μπαλάκι, θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο. Έτσι είναι. Ένα άλλο σκυλί μπορεί να μην είναι λέμαργο, να μην θέλει τη λιχουδιά. Άρα πρέπει να βρει πάλι κάτι άλλο. Πρέπει να δει τη στάση του σκυλιού, πού θέλει να σου οδηγήσει και από αυτό που θα σου δείξει,
Εκεί θα πατήσεις και θα εκμεταλλευτείς αυτό και πάλι με εναλλαγές, γιατί όπως είπαμε, όταν χρησιμοποιούμε κάτι, μετά βγάζουμε πολύ κριτικότητα στο σκύλο και καταλήγουμε στο τέλος να τον εκαίμε. Πρέπει να παίζουμε με αντικείμενα, με διαφορετικά πράγματα συνέχεια, με παραστάσεις, γιατί κάτι που μπορεί να μην το έχω δει εγώ, να το δει κάποιος άλλος, να τον οδηγήσει κάπως στο σκύλο και να τον διορθώσουμε. Όλα θέλουν, όπως είπα και κάποιος σοφός, παν μέτρων άριστον. Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε, εγώ χαίρομαι που βλέπω αυτή τη στιγμή ένα Ολλανδό, ο οποίος είναι και ο Ολλανδός που βλέπουμε στα πλάνα να κάνει διαφορών ειδών παπάδες, να τώρα το βλέπουμε, ας πούμε, και είναι το ίδιο πλάσμα το οποίο βρίσκεται δίπλα σου. Και αυτό δίνει και την απάντηση του αν ένα σκύλος μπορεί να μείνει στο σπίτι ή όχι. Τώρα, ρωτάει ένας φίλος, sorry ρε Θεμή που θα απαντάω για κάποια θέματα, αλλά επειδή τίθονται θέματα εκπαίδευσης, ας τα πάρω επάνω μου ακόμα και σαν λάθη. Ρωτάει λοιπόν, μπορεί ένα σκύλος να γίνει φύλακας από μόνος του? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ο φύλακας, αυτό που λέμε φύλακας, έχει συγκεκριμένα δεδομένα που είναι το πώς προφυλάσσει τον εαυτό του, το πώς δεν θα προξενήσει σοβαρή ζημιά στον άλλον, αλλά θα τον ακινητοποιήσει, το πώς θα αφήσει αν ο ιδιοκτήτης του πει να αφήσει, το πώς θα τον σταματήσει. Αυτό λέμε λοιπόν ολοκληρωμένο φύλακα και με πολλά άλλα, έτσι. Φύλακας τώρα, αν εννοούμε ένα σκύλο ο οποίος είναι στα κάγκελα και γαυγίζει, ναι, μπορεί να γίνει. Okay. Αλλά δεν είναι φύλακας. Είναι ένα σκύλος ο οποίος πολύ εύκολα πιάνεται κορόιδο. Θα πω περιστατικό. Σε σπίτι έχουν πάει κάτι άλλο δαπή. Το σπίτι ήταν τίγκα στους σκύλους. Έχει πάει ο ένας λοιπόν, δεν σημαίνει τίποτα το άλλο δαπή. Έχει πάει ο ένας από τη μία πλευρά και κάνει, και κάνει φασαρία. Έχουν μαζευτεί όλα τα σκυλιά από εκεί και μπαίνουν οι άλλοι από πίσω και κλέβουν το σπίτι. Και τα σκυλιά ακόμα γαυγίζαν αυτό που φώναζε. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν τι λέμε φύλακα. Λοιπόν, καλησπέρα, κάτσε γιατί έχω δικό σου. Γιάννης Κουτσογιάννης, καλησπέρα. Έχω το σκύλο που ανέφερε ο Θέμης. Στην ΟΔΙΚ είναι όπως τα λέει σε σχέση με τη συμπεριφορά του σκύλου. Τον έχω σε διαμέρισμα με δύο παιδιά. Φοβερά ένστικτα φύλακα από κουτάβι. Και τώρα με ρωτάει ο Άγγελος πόσα κιλά φτάνει ένα αρσενικό ολλανδικό ποιμενικό. Γιατί μου το χαλάς ρε Άγγελε. Γιατί μου το χαλάς. Όταν αρχίζουμε το πόσα κιλά, πόσο δυνατή. Άντε πόσα κιλά. Εγώ δεν θα πω, θα κάνω πριν πω τα κιλά. Εγώ θα πιω καφέ. Να δουν το σκύλο πίσω στη φωτογραφία που έχεις ακριβώς. Και θα τους πω και τα κιλά. Ο οποίος είναι ένας σκύλος ο οποίος φτάνει μέχρι τα 40 κιλά αυτή τη στιγμή, εγώ συγκεκριμένος. Κάτσε να βάλω χαλί γιατί έχει διάφορα εδώ πέρα, ναι. Αυτή είναι η σκύλα η οποία είναι κυμαίνονται από 23, τα θηλυκά από 23 μέχρι 30, βαριά 32 κιλά και τα αρσενικά πάνε πιο ψηλά. Mm-hmm. 45 κιλά τα αρσενικά. Ωραία. Και τι μάθαμε τώρα, τίποτα. και τι έγινε που λένε. Λοιπόν, βίντεο. Όχι, κάτσε, αυτό είναι της Μπελκάντο, το επιστροφή πίσω και έχουν βάλει πάρα πολλά θέματα οι φίλοι μας. Καταρχήν ποτά το 06, μια χαρά είναι τώρα, πλακίτσα κάνουμε, έτσι, μην τρελαθούμε. Δάγκωμα ψαλίδι, ναι, Δημοσθένη μου.
Και ένα λεπτό, γιατί είδα μια πολύ ωραία ερώτηση, αλλά την έχασα. Την έχασα. Κάπου είχα διαβάσει ότι έχει προβλήματα υγείας με τα πόδια του, πιο συγκεκριμένα δεν θυμάμαι. Θυμήσου αν είναι. Ένα σκυλί που τρώει καλαμπόκι και ένα σκυλί που τρώει κρέα, ζωική πρωτεΐνη, διαφέρει πάρα πολύ. Με τσιγκλάτε τώρα. Ωραία. Θες να πεις εσύ, Θέμη. Λέει εδώ ένας φίλος μας, ένα σκυλί που τρώει καλαμπόκι και ένα σκυλί που τρώει κρέας, ζωική πρωτεΐνη, διαφέρει πάρα πολύ. Διαφέρει πάρα πολύ. Πιστεύεις. Όχι. Καμία σχέση. Τι γινότανε, ρε παιδιά, με τα σκυλιά πριν από χρόνια, τη δεκαετία του 80, που τρώγανε ψωμί και ντομάτα, ας πούμε, και ήταν σκληρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Θα σας πω επίσης ότι οι τροφές κάνανε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ας πούμε, οι πρώτες ξηρές τροφές δεν είχαν μέσα ταυρίνη. Με αποτέλεσμα οι σκύλοι να έχουν προβλήματα με την καρδιά. Επίσης για τους οπαδούς της Μπάρφ να πω ότι, ωραία, οκ, okay, καλή φιλοσοφία σας, αλλά καταρχήν ο σκύλος δεν κυνηγάει πια. Και κατά δεύτερον, να ξέρετε ότι ό,τι ένεση έχει φάει η αγελαδίτσα, την καταπίνει μαζί, ναι, τη βιταμίνη την καταπίνει, αλλά καταπίνει και την ένεση. Και το ηρεμιστικό, και το αντιβιωτικό, και οτιδήποτε έχει φάει το ζώο. Σου κάνει κανένας νόημα επάνω, όχι μπάρφ, πες του για την μπάρφ, να δώσουμε μπάρφ. Δίνεις μπάρφ εσύ? Εγώ όχι, δεν δίνω, δίνω ξηρατροφή. Ξηρατροφή. Ωραία. Και πάνω από το κεφάλι μου γράφει ελληνική ξηρατροφή. Να το βλέπετε, πάνω από την καράφλα είναι. Λοιπόν, θέλω να το συγκρίνω σε σχέση με ένα γερμανικό πειμενικό που είναι λιγότερο αθλητικό από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τον Ολλανδό. Μόλις το σύγκρινες, Άγγελε. Τέλειωσε η σύγκριση. Το okay. Λοιπόν, στη συμπεριφορά μου λέει ο Τζόνι. Τζόνι. Βέβαια, εάν τρως τίγκα πρωτεΐνη, εννοείται ότι θα σε τσίτα. Okay. Τι φάση με το καλαμπόκι, παιδιά, αυτά τα κομμάτια της τροφής. Καταρχήν να σας πω ότι, να πω ότι στο site μου έχω ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά την τροφή. Να πω όμως ότι οι διατροφολόγοι όλου του κόσμου, ό,τι βγάζουν φέτος, το αναιρούν του χρόνου. Δηλαδή λέει ο άλλος, τα αυγά προκαλούν χοληστερίνη. Βγαίνουν μετά από 2 χρόνια, φάτε αυγά, δεν προκαλούν τίποτα. Οπότε είναι μεγάλη ιστορία τώρα αυτό με τις τροφές, γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ όλων των τροφών. Εγώ θα σου πω το άλλο, εγώ τα βλέπω στην πράξη. Δηλαδή την τροφή που δίνω στο σκύλο, βλέπω πώς λειτουργεί πάνω στο σκύλο. Έτσι, τι δουλεύω. Και ανάλογα πώς πάει ο σκύλος, λέω αυτή ταιριάζει στο σκύλο, αυτή δεν ταιριάζει στο σκύλο. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα δώσει ο καθένας είναι καθαρά δικό του κομμάτι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να του πω δώσε αυτό, δώσε εκείνο. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όμως ότι ο μεταβολισμός είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ας πούμε με ένα ηλέτη, έτσι, η οποία δεν παίρνει δράμη επάνω της, δεν πάει να φάει 8 κιλά τροφή, ας πούμε, δεν παίρνει επάνω της. Αν της δώσεις κανονικό φαγητό, της δώσεις, ρε παιδί μου, μπιφτέκια ή κοτόπουλο, θα κάνει διάρρεια. Δηλαδή, ψηρά τροφή. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τον λόγο. Ίσως κάποτε μάθουμε περισσότερα και σιγουρευτούμε. Πάντως, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διατροφή, πάντα μαθαίνουμε 20 χρόνια μετά ποια είναι η αλήθεια, όπως και με τα εμβόλια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απαντήσει πολλές ερωτήσεις. Λέει, μπορεί να μην αρέσει η ερώτηση, αλλά πρέπει να μιλάμε για τις τιμές αγοράς τους. Είναι σημαντική πληροφορία, Χρήστο μας. Ναι, βέβαια, είναι σημαντική πληροφορία. Λοιπόν, και Θέμη, ξέρω τι είσαι στα ίσια εσύ. Πόσο κοστίζει ένας Ολλανδικός πειμενικός? Κοιτάξτε, ένας Ολλανδικός πειμενικός στοιχίζει 1.000-1.500 και θα βρεις και τιμές στο εξωτερικό πολύ υψηλότερες. 2.500 έχουν βρει, υπάρχουν σκυλιά.
Ωραία, εγώ θα τσαμπουκαλευτώ τώρα. Πόσο τα δίνεις τα δικά σου? Χιλιάρικο. Γύρω στο χιλιάρικο. Ναι. Ωραία. Εγώ, επειδή αυτά γράφονται, να ξέρεις, δεσμεύεσαι. Αν δεις ένα πολύ καλό παλικάρι και το γουστάρεις και τέτοιο και τα λοιπά, θα του κάνεις και καλύτερη τιμή λίγο. Ε? Κοίτα, επειδή τα σκυλιά δεν είναι... Καταρχήν να πούμε ότι δεν αγοράζουν το σκύλο, να το πούμε για χιλιοστή φορά. Τα ζώα δεν αγοράζονται, η ζωή δεν αγοράζεται. Αγοράζεται η δουλειά που έχεις κάνει σαν εκτροφέας. Πώς, έχει πάρα έξω να μπει σε διαδικασία ο σκύλος, να σε βγαλώσει, να έρθει η ώρα του κτλ. Για να δώσω εγώ σε έναν άνθρωπο ένα σκύλο τέτοιο, πρέπει να τον τεστάρω. Και να τον τεστάρω, να ξέρω με ποιον άνθρωπο έχω να κάνω, πού θα το χρησιμοποιήσει το σκύλο, τι θέλει να κάνει το σκύλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ενοχελικός, δεν θα το συστήσει να πάρει ποτέ από το σκύλο. Θα του λέγανε να πάρει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που θα πάρει το σκύλο, συγκεκριμένο έχει γίνει μέλος της οικογένειάς μου. Θα έχουμε εφόρου ζωής επαφές. Ωραία. Έτσι. Τώρα, επειδή έγραψε κάποιος... Μ' αρέσει σήμερα που πάει έτσι το έργο. Σ' αρέσει εσένα ή έχεις βαρεθεί? Χαίρομαι να ρωτάνε και να τους απαντάω. Ωραία. Λέει κάποιος ότι άμα δώσεις φρίσκης, και από φρίσκης δώσεις όριζεν, θα δεις τρομερές αλλαγές. Θα σας πω κάτι, παιδιά, λοιπόν. Αν δώσεις φρίσκης, τα κακά του σκύλου θα είναι τούμπανο. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις τι έχεις δώσει, θα πεις πω, εσύ τι τροφή του δίνεις. Αν δώσεις όριζεν, μπορεί να τα δεις λίγο μαλακά και να πεις μήπως δεν είναι καλή τροφή που δίνεις. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εταιρείες δώσαν σημασία στο να μην μυρίζουν τα κακά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει συνθετικά μέσα για να μην μυρίζουν τα κακά. Να σας πω ότι τα κακά πρέπει να μυρίζουν. Αν δεν μυρίζουν τα κακά, δεν είναι κακά ή κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, okay. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στις δύο συγκεκριμένες τέτοιες. Είπα φρίσκης και όριζεν. Αλλά εννοώ στην πραγματικότητα μία πιο low profile τροφή και μία πιο δυνατή τροφή. Μη φάμε και τίποτα μηνύς και δεν ξέρω από πού μας έρχονται, να πούμε, και κάνετε όλοι μαζί, βάζετε στον κουμπαρά λεφτά για να με βγάλετε. Λοιπόν, μίλα μου λίγο για το ταξίδι. Δηλαδή, πώς ξεκινάς? Πώς ξεκίνησα και πήρα τα σκυλιά? Ναι. Όπως σου προείπα, η αναζήτησή μου για σκύλο, ένα σκύλο που θα με συντρόφευε και θα το αφιέρωνα αυτά που είχα φανταστεί. Δεν είχε στο μυαλό σου εκτροφή τότε? Δεν σκεφτόσουν να γίνω εκτροφέας? Ξεκίνησα, είχα σκυλιά άλλες ράτσες πιο πριν και επειδή είμαι σαν άνθρωπος υπερκινητικός, ήθελα ένα σκύλο που να ταιριάζει, να είναι σαν και εμένα, να σου σαν καταλάβεις. Έτσι ξεκίνησα την αναζήτησή μου στο διαδίκτυο, να βρω έναν σκύλο που θα έβλεπα στην ουσία τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Έψαξα, βρήκα τα σκυλιά, έδωσα λεφτά, τα αγόρασα, τα άφερα. Φέρνοντας τα εδώ, η σχολεία μου με αυτά, πρέπει να είναι συνέχεια να κάνω το κάτι παραπάνω για να ικανοποιήσω και τις δικές τους ανάγκες αλλά και τις δικές μου ανάγκες. Και εφόσον έφερα το ένα, έφερα και άλλο μετά ένα θηλυκό και αυτή τη στιγμή έχω τρία σκυλιά, έτσι, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Τα σκυλιά ζουν μέσα στο σπίτι? Ναι. Αν ήταν να ανοίξεις την εκτροφή σου, θα βάζες, ρε παιδί μου, να πάρεις 6 σκυλιά, να βάλεις 3-6 το κλουβί? Θα τα έφτιαχνα έτσι, ώστε να μπορούν να ζουν βασικά αρμονικά και όσα, επειδή ένα σπίτι δεν μπορεί να τα έχω όλα μέσα,
αυτό που κάνω, που θα έκανα μάλλον, θα ήταν να τα παίζω rotation. Δηλαδή, τι εννοώ, σήμερα έχω αυτήν εδώ. Αύριο θα φέρω την άλλη. Μετά αύριο θα φέρω την άλλη. Τον αρσενικό, το άλλο. Δηλαδή, όσα σκυλιά και να είχα, όλα τα σκυλιά μου θα περάσουν στη διαδικασία του σπιτιού. Γιατί θέλω να έχω την επαφή. Δεν είναι απλά ένα σκύλο στον οποίο τον επήρα, τον επέταξε σε ένα κλουβί. Α, έλα εδώ τώρα, σε έβγαλα, ζευγάρωσε, πούλησε ένα σκύλι, κάνει εκείνο. Εμένα με τα σκυλιά μου μου αρέσει να έχω σχέση τέτοια, η οποία θα αφιερώνω τόσο χρόνο που θα πιάνει τόπο. Δεν είναι απλά ένα σκύλο τη αυλή, ένα σκύλο του κλουβιού, το οποίο θα τον έχω εκεί και απλά θα τον έχω για να τον κάνω αναπαραγωγή. Ωραία. Μας ρωτάει τώρα και ένας φίλος πόσο κοστίζει η διαβίωση με ένα σκύλο. Παιδιά, αυτές οι ερωτήσεις, εννοεί κτηνίατρο, φαγητό κτλ. Αυτές οι ερωτήσεις είναι ψιλοάκυρες. Γιατί υπάρχει τροφή που κάνει 20 ευρώ και υπάρχει τροφή που κάνει 120 ευρώ. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα δώσεις στο σκύλο σου. Μπορείς να κάνεις μια ακριβή πραγματικά διατροφή στο σκύλο σου ή να πηγαίνεις σε ένα ακτινίατρο φαρμακείο που συνηθίζουμε να τους λέμε. Εγώ ξέρω κανένα δυο που με το που μπήκες μέσα έχεις βγάλει την μπλούζα, περνάς λίγο πιο μέσα, κατεβάζεις το παντελόνι, πας λίγο πιο μέσα, βγάζεις και τις κάλτσες και τελικά βλέπουν το σκύλο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν... υπάρχουν τάξεις μεγέθους. Μπορεί να ξεκινάς από 100 ευρώ, ας πούμε, η διαβίωση ενός σκύλου σε ένα μήνα και να φτάνει τα 400 για κάποιον. Γιατί γουστάρει να του πάρει κολάρο το οποίο είναι δερμάτινο, χειροποίητο και δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχει καμιά ουσία, παιδιά, αυτό. Συγγνώμη, πόσο είπε τιμή. 1000 απαντάνε και μέσα. Μ' αρέσουν τώρα που απαντάνε μέσα τα παιδιά. Δεν είναι το πόσο θέλει ο σκύλος, είναι τι ποιότητα θα δώσει στο σκύλο. Η ποιότητα, έτσι είναι. Δεν αφορά ούτε το κολάρο. Αυτά είναι τα τελευταία πράγματα που θα χρειαστεί ένα σκύλος. Ο σκύλος θέλει αφοσίωση. Θέλει να δουλεύεις με τον εγκέφαλό του συνέχεια. Αν αφιερώσεις ποιοτικό χρόνο με το κατοικίδιό σου, έστω και αν είναι 5 λεπτά ή αν είναι 5 ώρες, αν τον, είναι ποιοτικό αυτό που κάνεις με το σκύλο σου, καλύτερα να μην είναι σκύλο. Λοιπόν, για κλείσιμο, νομίζω αρκετά είπαμε, θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό για σένα που κάνει εντελώς ξεχωριστό τον Ολλανδικό ποιμενικό. Αφιέρωση, αφοσίωση, είναι, πατάει σταθερά στα πόδια του σε ό,τι δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει και αυτό το έχει δείξει η ιστορία των χρόνων. Η αυτοπεποίθησή του σε όλα δεν τον νοιάζει προκειμένου να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη του, είναι ικανό να κάνει τα πάντα. Θα θυσιαστεί, θα δώσει όλο του το είναι για να ευχαριστήσει τον ιδιοκτήτη του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ευχαριστώ. Θα έχουμε συνέχεια, θα δούμε και πράγματα στη σχολή σύντομα, γιατί κάτσε να τους ρίξω λίγο πλανάκι, κάτσε να τους δείξω λίγο πλανάκι. Εδώ βλέπουμε και πλάνο το οποίο έχει τραβηχτεί με ντρόουν από ό,τι βλέπω. Ναι, έτσι ακριβώς. Ντρόουνιά είναι αυτό. Εδώ πω από τι τραβάει ο άνθρωπος, να πούμε. Δεν ξέρουν τώρα ότι από μέσα από τη στολή πονάει, έτσι. Δεν είναι ότι δεν μαθάμε. Εκείς ήταν με μελανιές στα χέρια. Ναι, λοιπόν. Αυτός ήταν ο αδελφός τώρα. Όχι, ήταν ο Λευτέρης. Σε όλα τα πλάνα, στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι ο Λευτέρης. Είναι ο Λευτέρης. Έχουμε μια παρόμοια τακτική με το Λευτέρη, παρόμοια, ολόιδια δηλαδή,
που είναι το να ξεγελάσουμε το σκύλο τελευταία στιγμή με το γάντι, ώστε να γυρίσει. Τη χρησιμοποιούσα χρόνια αυτή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Και αν υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητη η εκπαίδευση. Ναι, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση. Λοιπόν, Χρήστο από Ζάκυνθο, έχεις καταγωγή. Ναι, από Ζάκυνθο, καταγωγή. Θα μείνω λίγο για να σας λύσω λίγες απορίες. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε και το Skype. Ωραία, το κλείσαμε. Κάτσε να ανοίξω τώρα να δω. Λοιπόν, τι λέει Αθανάσιος Αρής μου Γκριν. Okay. Λοιπόν, έχετε καμιά ερωτησούλα ή να το κλείσουμε το εργαλείο. Να το κλείσουμε για σήμερα, να πάμε για Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και σας ευχαριστώ, το έχω ξαναπεί, ιδιαίτερα για κάτι. Για αυτό το σκέτο Χρήστο. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μένα να σηκώνω το τηλέφωνο και να μου λέει ένας άγνωστος, έλα Χρήστο. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω πάρει από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτή την εκπομπή. Φιλιά, παιδιά! Πίσω τα χρήματά σου και γεια σου. Μπες, ναι, έχεις ένα σκύλο που ξέρει τη δύναμή του, ξέρει... Ο κυνηγός που δεν σέβεται το σκύλο του, δεν είναι κυνηγός, δεν... Δει κάποιος έξω το βράδυ και θα αυτό, εκεί εννοείται, αλλά... Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματική εκστροφή, αν με ρωτάς. Δεν είναι πελάτης όποιος παίρνει ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν από μένα. Σαν πρόσωπο και επιστρέφει σε εσένα. Συνεργάτη. Σας συνεργάτη. Τον έχουν μέσα το λύκο.